Χρήστος έχει γίνει μπαμπάς, έχει παντρευτεί. Ναι. Τα παραδείγματά του δεν συμβουλεύει. Είναι για προς αποφυγή. Και ο Χρήστος είναι μικρός ακόμα για γάμο, είναι πολύ μικρότερός μου. Νομίζω έχω μια δεκαετία, όπως τα λέει. Χρήστο, τις τελευταίες μέρες υπάρχουν δημοσιεύματα ότι είσαι ξανά ερωτευμένος και ότι σε θέλει να ζευγάρι με την Χριστίνα Μουστάκη. Δεν έχω κάτι να πω για αυτά. Την τελευταία σχέση, να το πω έτσι, που είχε εκτεθεί χωρίς να το προσπαθήσω και αυτά, και είδα ότι δεν μου άρεσε κάτι τέτοιο. Νομίζω δεν είναι. Με κουράζει εμένα τον ίδιο να βλέπω συνέχεια να λένε «Α, είναι ερωτευμένος, είναι αυτό». Δεν είναι, κουραστικό και για μένα πλέον. Έχουν φτάσει σε σημείο ότι συζητείτε, ότι έχετε φτάσει σε τέτοιο. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Εντάξει, ιστορίες για γρήγορους. Να κάνω τώρα. Όπως προχτές γράφτηκε ότι λογομάχησες με ένα φωτογράφο. Ακούστε. Άμα λογο. Άμα εγώ δεν λογομάχω καταρχήν, γιατί δεν. Κάνω μόνο το δεύτερο, καταλάβες. Οπότε το ρεπορτάζ θα γινόταν σαν νοσοκομείο. Όχι, δεν λογομάχω. Δεν είμαι άνθρωπος που λύνει τις διαφορές του μόνο με τα λόγια. Αλλά έχω και εγώ μια ζωή που θέλω να την κρατάω για μένα. Εγώ αγάπη μου είμαι από το Γάλλο, δεν είμαι από το. Δεν είμαι από την Κηφισιά. Τις διαφορές μου τις λύνω σαν άντρας. Δεν τις δίνω να σου πω και τέτοια. Εμένα δεν μου άρεσε να προσβάλλουν, γιατί μέσα από αυτό γράφονται και λένε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν με προσβάλλουν σαν άνθρωπο και σαν άντρα. Για μια γυναίκα δηλαδή θα παίζεις ξύλο. Μια και δυο. Πλάκα μου κάνεις. Φυσικά, ναι. Και παλιότερα πιο πολύ. Λοιπόν, είναι πολύ μαγιά. Ποιος θα μιλήσει. Εγώ τον ξέρω τον Χολίδη πολλά χρόνια. Είναι πολύ μαγιά. Ξέρω πώς λειτουργεί και δεν του αρέσει καθόλου να δημοσιοποιούν τις σχέσεις του. Αν μπορεί να τα αποφύγει, φυσικά, γιατί με τη δούξα είναι τεράστια. Όταν βγαίνει με επώνυμες, είναι και εγώ. Θα γίνει τον ήταν πολύ λόγο τώρα με τη δούξα όμως, παιδιά. Τώρα είχε και με γνωστέ που δεν. Είχε και κάποιε που δεν τη μάθαμε. Εγώ θα σα πω ότι. Με τη μακρύ πουλιά τα είχε δεν τα είχε. Εγώ δεν τα είχε. Εσύ που είναι φίλο σου. Εγώ στη Θεσσαλονίκη. Τα είχε ή δεν τα είχε με τη μακρύ πουλιά. Δημόσια σχέση Γιωργαντά. Δεν τα είχε με τη μακρύ πουλιά. Να τον φέρουμε καλεσμένο να μα το πει. Μα δεν μιλάει τώρα. Μπορεί ο Γιωργαντά να απαντήσει για κάτι τέτοιο. Πες τα ρε, φέι, σώσε με. Ο Γιωργαντά με το τηλεσκόπιο, εννοείται. Γιατί παράνομο ήταν. Γιατί ο Γιωργαντά σε πολλέ περιπτώσει. Σε πολλέ περιπτώσει έχει βάλει και το χεράκι. Αυτό. Πρώτα απ' όλα έχει βάλει το χεράκι. Ο εμπλεκόμενο. Ο διαπλεκόμενο. Θα σε πάω. Εντάξει, κάνουμε και λάθη. Το τηλεσκόπιο τη γειτονιά τη Καταλία Γερμανού. Το κατηγορήσαμε το παιδάκι. Όχι. Δεν ήταν όμως. Δεν τα είχανε Θέμη. Με Θέμη μίλα. Με πολύς με τη Ζέτα. Παιδιά, τρελαθήκα, θα μιλήσω εγώ για και ένα. Και να ξέρει, είναι σε θέση να απαντήσει. Πες τα ρε Φέη. Θέμη μίλα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Θέλεις να πει, άλλη και να πει πολύ δικά της. Να σας πω για την Ναταλία ό,τι θέλετε. Έχω το ελεύθερο. Να την ξεπροστιάζω. Λοιπόν, τι θέλετε για την Ναταλία. Πολύ μαγιά. Πολύ μαγιά εγώ βλέπω. Εγώ το Χολίδη το θεωρώ πολύ ωραίο άντρα καταρχήν. Είναι. Και είναι και μάγκας. Λίγο που τον έχω γνωρίσει, είναι αρσενικό. Δεν ξέρω τώρα ότι τα αρσενικά είναι μόνο στο Αιγάλιο και δεν στην Κηφισιά. Εγώ αυτά τα ακούω λίγο γραφικά. Περιτητικό είναι και όπου είναι μάγκες ενώ στα άλλα. Δεν έχει να κάνει. Η μαγιά είναι από μέσα. Ούτε είναι θέμα μπράσων η μαγιά. Όμως, μια στιγμή τώρα. Γιατί Χρήστο μου, έχω και μια ένσταση εγώ. Όταν λες ότι εγώ δεν έχω πουλήσει σχέση κτλ. Όταν α πούμε είναι καλεσμένη πέρσι στην πρώτη εκπομπή, σαν ξεκινάει ο Θέμος και είναι η δούκη ανομικού. Και τη κάνει έκπληξη και μπαίνει μέσα ο Χολίδης και μιλάνε σε μια εκπομπή μισή ώρα για τη σχέση του. Μην μου λες ότι δεν πουλάω τη σχέση μου. Για τη σχέση. Τώρα κάνεις πλάκα. Έλα ρε Φέη, τώρα τι το πω να ξέρεις. Όταν είναι, δηλαδή, έχω άδικο. Ισχύει αυτό που λες, αλλά πόσο καιρό μετά έγινε, γνωριστήκανε στο Jazz The Two of Us. Πόσο καιρό μετά έγινε. Αυτό όμως χρεώνεται ρε Φέη. Δύο χρόνια μετά εμφανίζεται. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο. Ότι όταν είσαι σε μια σχέση και είσαι πολύ καλά, δεν το βλέπεις έτσι. Ζεις τη ζωή σου και το βλέπεις μέσα στη δεν καλέσαι την κοπέλα, πες να μην το κλείσει μετά στο θέμα. Ρε Φέη μου, το λες τώρα σε μένα που μέχρι να παντρευτούμε εμείς και κλεισμένο σε ένα σπίτι δεν βγαίναμε έξω για να μας βρει κανένας ότι δεν είμαστε μαζί τώρα. Τι μου λες. Πόσο καιρό, γιατί αλλάζεις πέντα τώρα. Ένα χρόνο σε τέσσερις τείχους σου παράσα. Επειδή έχω να δώσω και τα μπέιμπι. Στη γιάρο.